Και θα ξεκινήσουμε, Γεωργία Γαραζιώτη, από σένα. Η απεσταλμένη του Όπεν στο Ισραήλ βρίσκεσαι στο Τελαβίβ και έχεις πληροφορίες για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους. Πράγματι, έβασε μια είδηση που κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα. Επικεφαλής της Μοσάντ, David Barnea, ταξιδεύει αυτή την ώρα στο Κατάρ, στην πρωτεύουσα στη Ντόχα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ για να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων. Εδώ στο Ισραήλ βρισκόμαστε εν αναμονή της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, με την αγωνία να κορυφώνεται στις οικογένειες των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν. Έχουν κυκλοφορήσει επίσης τις τελευταίες ώρες κάποια ονόματα παιδιών, όπως και μητέρων και κάποιων ηλικιωμένων γυναικών που λένε ότι θα είναι αυτοί που θα απελευθερωθούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Υπάρχει ωστόσο, Εύα, και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας προβοκάτσιας η οποία μπορεί να ακυρώσει στην πράξη τη Συμφωνία Απελευθέρωσης των Ομήρων. Ακόμα ένα θέμα επίσης που απασχολεί το Πολεμικό Συμβούλιο είναι ότι ναι, μεν έγινε η συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και για απελευθέρωση ομήρων, αλλά δεν γνωρίζουν πώς θα αντιδράσουν οι οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη Χαμάς. Και μιλάμε για την οργάνωση Χεζμπολά από το Λίβανο, που κλιμακώνει συνεχώς τα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ, αλλά και για τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι σήμερα το απόγευμα εκτόξευσαν πύραυλο κρούς. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη προς την νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Ειλάτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, Εύα. Ναι, βέβαια, γιατί είναι μια πολύ λεπτή, πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη επιχείρηση αυτή τη απελευθέρωση των ομήρων και τη ανταλλαγής με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους.